my channel again. Είμαι η Μαρία και είμαι πάρα πάρα πολύ καλά. Καλά δεν το λες, αλλά αρχίζω και το παλεύω. Όλα αρχίζουν ότι δεν έχω καλό κύκλο. Αυτή η αρνητικότητα, αυτή η στασιμότητα, αυτή η ζήλια, αχ αυτοί οι άνθρωποι. Όπως βλέπεις στον τίτλο, αχ αυτοί οι άνθρωποι. Είναι κάτι το οποίο με έχετε ρωτήσει στο Instagram, γιατί παθαίνω αυτή την καταθλίψη, να το πω, αυτή τη στεναχώρια, να το πω. Κάνε λοιπόν καφέ, δεν ξέρω, θες να πιεις κάτι, θέλεις να φας κάτι, γιατί έχουμε να πούμε πολλά. Οπότε αρχίζουμε ένα story time ουσιαστικά για να σου πω και να σου λύσω την απορία γιατί φεύγω από την Καβάλα και είμαι σε αυτό το mood. Ναι, είναι ένα δύσκολο κομμάτι για μένα μπορώ να πω. Αυτό ουσιαστικά άρχισε επειδή δέχομαι την αρνητικότητα κάποιων ανθρώπων. Θα μου πεις, μη δίνει σημασία. Ναι, δεν γίνεται να μην δίνει σημασία όμως, γιατί το ζεις αυτό το πράγμα, τους έχεις κάθε μέρα. Και δυστυχώς αυτοί οι άνθρωποι είναι στο κύκλο σου. Όχι συγγενείς, γιατί όλοι οι συγγενείς μου είναι εκτός Αθηνών. Με θλίβει αυτό πάρα πολύ, but γενικά ο κόσμος και ο κύκλος δεν είναι πάρα πολύ καλά. Όλο αυτό άρχισε από το γυμνάσιο, γιατί στο δημοτικό είχα τη μαμά μου δασκάλα και όπως καταλαβαίνετε η κόρη της δασκάλας γίνεται bullying μετά για το γυμνάσιο και το λύκειο. Αυτό που σε συνεχίζει μετά το δημοτικό, που σε πάει γυμνάσιο-λύκειο, δεν είναι και ότι καλύτερο, γιατί αν δεν στο βγάζουν από το δημοτικό, αρχίζουν και στο βγάζουν στο γυμνάσιο και στο λύκειο. Γι' αυτό ένας λόγος περίμενα πώς και πώς να έρθει το καλοκαίρι. Ποιο καλοκαίρι βασικά, Χριστούγεννα, Πάσχα, καλοκαίρι για να πάω στην Καβάλα. Εκεί πρώτα απ' όλα είναι το σόι μου, είναι οι ξαδέρφες μου, δημιούργησα το δικό μου κύκλο, δηλαδή ξανά μανά, τα ίδια από την αρχή. Δεν ξέρω, εντάξει, δεν έχει να κάνει με την επαρχία, παντού υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι, όμως είναι διαφορετική νοοτροπία, δεν έχει το άγχος το δικό μας. Παντού υπάρχει ζήλια, το πιστεύω, αλλά εδώ πέρα στην Αθήνα τρώω μεγάλη φρίκη. Μου λένε όλοι μη δίνει σημασία. Δεν γίνεται να μην δώσει σημασία, αφού το βλέπεις, το ζεις. Το ζεις με τη δουλειά σου. Ό,τι δημιουργία κάνεις δεν το θέλουνε. Ανεβάζεις, ξέρω εγώ, στο Facebook μία μπριζόλα και ανεβάζεις, ξέρω εγώ, τη δουλειά σου και παίρνει μόνο 10 like. Και η μπριζόλα του Κυρμίτσου παίρνει 100. Πάμε καλά. Γιατί? Επειδή εγώ δουλεύω και εσύ δεν δουλεύεις. Και μην νομίζετε ότι στην Καβάλα δεν υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι. Εννοείται ότι υπάρχουν. Και στην επαρχία είναι και πιο δύσκολα τα πράγματα από ό,τι στην Αθήνα. Είχα κάνει κάποιες κινήσεις να πάω να μείνω μόνιμα στην Καβάλα, αλλά το θέμα ήταν ότι επειδή εγώ έχω μάθει αλλιώς, δηλαδή πάντα υπήρχε το όνομα και καλά έρχεται η Πρωτιβουσιάνα, αλλά δεν ήταν έτσι. Εγώ ουσιαστικά πέρναγα καλά, γιατί έβρισκα τους ανθρώπους που ήθελα να δω, πέρναγα αξέχαστα καλοκαίρια μαζί τους, ήταν το σόι μου εκεί πέρα ουσιαστικά. Εννοείται ότι υπάρχει στην Καβάλα αυτή η ζήλια, απλά το θέμα είναι ότι επιλέγεις με ποιους θέλεις να κάνεις παρέα. Τα σχόλια είναι ποικίλα. Για δικούς μου οικονομικούς λόγους διαλέγω κάποιες περιοχές για να πάω διακοπές, μέχρι και εκεί τα ακούω. Θα πας πάλι εκεί? Ναι, γιατί? Θα σε πάρω μαζί μου. Θα μου δώσεις εσύ λεφτά? Γιατί? Γιατί? Είναι πάρα πολύ ενοχλητικό αυτό το πράγμα. Και η φάση είναι ότι δεν δίνουμε δικαιώματα και στους πιο ευάλωτους ανθρώπους έρχονται και στη δίνουν μία και βάζουν call. Όμως το κακό είναι ότι από ένα σημείο και μετά, φίλε, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Όταν γυρνούσα από Καβάλα, το βίωνα με χίλιους δυο τρόπους. Εγώ δεν μπορώ να πω ότι είμαι τέλεια. Κανένας δεν είναι τέλειος. Τα είχαμε πει και στο βίντεο της αυτοεκτίμησης. Okay. Αλλά όμως, γιατί? Γιατί το κάνεις αυτό σε μένα και σε σένα και γιατί αυτό το πράγμα? Okay, δεν με χωνεύεις. Καλύτερα μην μου μιλάς. Μη μου βγάζεις ζήλια όμως, γιατί εγώ μπορεί να είμαι χαχαχά και χουχού, αλλά το βλέπω. Βασικά δεν μου αρέσει ουσιαστικά που ασχολούνται μαζί μου, κάτι το οποίο εγώ δεν έχω ασχοληθεί ποτέ στη ζωή μου. Δεν μου αρέσει αυτό. Και η φάση είναι ότι τα ακούω και από τρίτους, ότι ξέρεις κάτι, είπα αυτό για σένα. Γιατί, τι σου έχω κάνει? Δεν σου τρώω ούτε τα λεφτά, ούτε δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Θα βγω διακοπές, γιατί ναι, γιατί μόνο η Μαρία θα πάει διακοπές. Ρε φίλε, ήμαρτον, πού μένουμε, πού ζούμε, γιατί τέτοια αρνητικότητα? Γιατί υπάρχει η ζήλια.
πάρα πολύ. Αυτή η ζήλια μπορεί να είναι κάποιες φορές είναι καλή, κάποιες φορές είναι κακή. Εγώ όμως βιώνω την κακή και δεν μπορώ να καταλάβω και το γιατί, γιατί δεν είμαι ένας άνθρωπος που θα δώσω δικαίωμα. Μ' αρέσει να ζητάω συγγνώμη, να κάνω το καλό όσες φορές το έχω κάνει και πάντα το κάνω το καλό. Μ' αρέσει να βοηθάω και το καλό μου έρχεται όσο έχω κάνει και κακό και μου ήρθε μπούμεραν, μπορώ να πω. Δεν το κρύβω, είμαι πολύ αληθινός άνθρωπος. Μ' αρέσει να βοηθάω, δεν έχω κανένα ταμπού, ειλικρινά. Και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί αυτή η αρνητικότητα προς τον εαυτό μου. Αυτό με ενοχλούσε πάρα πολύ. Οπότε όταν ερχόμουν στην Αθήνα για τους δικούς μου λόγους, ένιωθα μόνη μου, που ουσιαστικά δεν ήμουν μόνη μου, είχα την οικογένειά μου, αλλά το θέμα είναι ότι ό,τι και να γίνεται, θέλεις ρε παιδί μου να πας σε ένα καφέ. Αυτός ο καφές όμως δεν γίνεται να χαίρομαι μόνη μου και να λέω πράγματα μόνη μου και να ξέρω ότι θα βγω και μετά ο ένας θα με θάψει. Παιδιά, δηλαδή πού ζούμε? Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, εγώ ξέρω ρε παιδί μου μια κοπέλα η οποία δουλεύει πολύ, έτσι. Και τι πάει να πει αυτό? Ότι επειδή αυτή δουλεύει πολύ, πάει να πει ότι θα της βγάλω εγώ την κακία γιατί εγώ δεν δουλεύω? Ο καθένας επιλέγει να κάνει αυτό που θέλει. Οπότε ένας λόγος που ξεκίνησα το YouTube ήταν αυτό, να δημιουργώ, να κάνω focus σε αυτό το πράγμα. Οπότε τι να τους κάνω αυτούς τους τοξικούς ανθρώπους που βλέπουν ότι προχωράω και δεν με βοηθάνε, να πούνε μπράβο ρε Μαρία, και όταν υπάρχει κάποιος τρίτος άνθρωπος και να λέει ρε Μαρία μπράβο, ξυνίζουνε. Μα τι να το κάνω? Αυτό λίγο έτσι με μπέρδευε, δεν μπορούσα να καταλάβω τι εστί βερίκοκο. Μέχρι που το κατάλαβα και πήγα στην ψυχοθεραπεύτρια και της είπα αυτό. Και ξέρετε τι μου είπε? Εσύ φταίς, κοπέλα μου. Της λέω, εγώ, το πιο κοινωνικό πλάσμα φταίω εγώ? Ναι, γιατί εσύ φταίς που δίνεις δικαιώματα. Ναι, και έρχομαι εγώ τώρα και σου λέω. Ναι φίλε, αλλά εγώ τους τρώω στη μάπα, το βιώνω αυτό το πράγμα. Κάνω κάτι καλό και δεν το βλέπουνε και πάλι κοιτάνε να με μειώσουνε. Τέλος πάντων, τα είπαμε και κατάλαβα ότι okay, σε κάποια πράγματα φταίω κι εγώ, ότι δίνω δικαιώματα άθελά μου. Οπότε σε αυτή την περίπτωση τι κάνουμε, κορίτσια μου? Πρώτα απ' όλα ανοίγουμε τα παράθυρα να μπει ο ήλιος έστω και στην Αθήνα. Κάνουμε πάρα πολλές αλλαγές. Αυτό έχει να κάνει ακόμα και ένα βάψιμο μαλλί. Καλή, μην το βλέπεις έτσι, αυτή τη βδομάδα θα πάω. Εσύ θα το βλέπεις στο βίντεο και εγώ θα πηγαίνω να κάνω αλλαγή στο μαλλί, είναι σίγουρο. Οπότε το μόνο που μπορώ να σας πω είναι να κάνετε παρέα μόνο με ανθρώπους που αξίζουν για σας, που νιώθετε ασφάλεια, που έχετε εμπιστοσύνη, που ξέρετε ότι με το που θα κλείσετε την πόρτα σας δεν θα πούνε τίποτα κακό για σας. Και πάλι κρατάμε τις επιφυλάξεις μας, όλοι θέλουμε την ψυχοθεραπεία μας για τους δικούς μας λόγους, για να μας βοηθήσει να γίνουμε καλύτερες ψυχές. Αν θεωρείτε εσείς ότι θέλετε να πάτε σε κάποιο ψυχοθεραπευτή να το κάνετε, δεν υπάρχει ταμπού στο 2018, σε κάνει ίσα σε κάνει αυτό και νιώθεις ακόμα πιο καλά, διαχειρίζεσαι τον εαυτό σου, πειθαρχείς, δεν τσιμπάς. Γενικά ρε παιδί μου, το πας καλά το θέμα. Αυτό ουσιαστικά ήθελα να σας πω, να το μοιραστώ μαζί σας, γιατί κάθε χρόνο έρχομαι στην Αθήνα και είμαι έτσι, σε αυτό το mood. Όμως από πέρυσι που έκανα την ψυχοθεραπεία μπορώ να πω ότι τα πράγματα κυλάνε λίγο καλύτερα. Με βοήθησε πάρα πολύ να το διαχειριστώ αυτό το πράγμα. Εξάλλου υπάρχει και το YouTube, υπάρχει και το Instagram, το οποίο ασχολούμαι και είμαι λάτρης στις φωτογραφίες και θα κάνω τα πάντα. Έχω ξεκινήσει ήδη να κάνω κάποιες αλλαγές, θα δείτε και πολλές αλλαγές. Θα δείτε αλλαγές στο κανάλι. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το πράγμα, οπότε δεν γινόταν να το αφήσω με τίποτα. Αυτό ήταν το story time μου για σήμερα, οπότε αν σας άρεσε κάντε ένα like στο βίντεο, μην ξεχνάτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι, ακολουθήστε με στο Instagram, στο Facebook και όπου εσείς θέλετε, και μέχρι το επόμενο βίντεο, φιλάκια πολλά!